Θα μας πει η Ελένη έτσι μερικά πράγματα από τη δική της την εμπειρία, από αυτό που αυτή έζησε και πώς έτσι ο Θεός τη βοήθησε να βγει από όλο αυτό. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, σας βλέπω από κοντά και μου δίνετε αυτή η μικρή ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας αυτό το μικρό βίωμα που πέρασα. Όλη η ιστορία ξεκίνησε περίπου πριν από 10 χρόνια. Σήμερα είμαι 31 ετών. Οπότε ξεκίνησε καθαρά σαν γυμναστική. Πήγα απλά σε ένα γυμναστήριο, όπως πηγαίνουμε περισσότερος κόσμος. Γράφτηκα και ξεκίνησα να κάνω γιόγκα, πιλάτες και διάφορα αεροβικά μαθήματα. Η γιόγκα, στη διάρκεια όλων αυτών των μαθημάτων, είχα την αίσθηση ότι μου προσέφερε κάτι παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα. Μία ψεύτικη αίσθηση. Απλώς αυτό δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Περνώντας τα χρόνια, και ενώ είχα τη δουλειά μου, δούλευα σαν τραπεζικός υπάλληλος, ωραιότατα, αυτό μου έδινε, νόμιζα ότι με ξεκούραζε, οπότε άρχισα σιγά σιγά να το ψάχνω περισσότερο. Η παιδική μου ηλικία, έχω γεννηθεί σε χριστιανική οικογένεια, ήταν κοντά στο Θεό, αλλά όχι τόσο... Ουσιαστικά. Όχι ουσιαστικά. Τυπικά. Τυπικά. Όπως... Ναι. Οπότε επιστρέφω σε αυτή την πραγματική αναζήτηση που είχα. Δεν σταμάτησα να πιστεύω πάντα στον Χριστό, στην Παναγία πίστευα, στους Αγίους. Απλώς άρχισα να αναζητώ κάτι παραπάνω πέρα από τη γυμναστική. Αυτό με οδήγησε να φτάσω σε ένα σημείο να θέλω να πάω να παρακολουθήσω μία σχολή, χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Μία σχολή όπου διδάσκουν, βγάζουν δασκάλους της γιόγκα, στην Αθήνα, σε ιδιωτική σχολή. Οπότε δούλευα ωραιότατα και έβγαζα αρκετά χρήματα για να τα πάω να τα δώσω σε μία τέτοια σχολή. Και αφού λοιπόν τα δίνω και ξεκινάω και μαθαίνω να διδάσκω τη γιόγκα, ξαφνικά ανοίγει ένας δρόμος από το πουθενά, που μου δημιούργησε πάρα πολύ περηφάνεια, πάρα πολύ εγωισμό. Νόμιζα ότι είχα κάνει κάτι φοβερό. Η ταπείνωση όχι απλά μηδενιζόταν, πήγαινε όλο και περισσότερο πιο κάτω. Άρχισα να διδάσκω. Παρ' όλα αυτά δεν μου κάλυψαν κάποια ερωτηματικά που είχα, κάποια κενά, γιατί υπήρχε σε όλο αυτό το κομμάτι, πέρα από το ότι μου άρεσε η γυμναστική, είχα την αίσθηση ότι θα μου καλύψει και κάποια κενά στο ψυχολογικό κομμάτι. Αυτό μέσα από τη γιόγκα δεν έγινε ποτέ. Οπότε προσπαθούσα να βρω απαντήσεις μέσα σε αυτό το δρόμο που νόμιζα ότι βάδιζα σωστά, να βρω απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Οι απαντήσεις δεν δινόντουσαν, οπότε συνέχιζα και διδάσκοντας κάποια στιγμή μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να πάω στην Ινδία, να δω που είναι οι ρίζες από όλο αυτό που μου αρέσει. Σε όλο αυτό το διάστημα έβλεπα πράγματα που δεν μου άρεσαν. Για παράδειγμα, μου είχε πει ένας δάσκαλος που είχα γνωρίσει ότι αν πας στην Ινδία θα φιλείς τα πόδια ενός γκουρού. Και εγώ αρνήθηκα και δεν μου άρεσε και καθόλου όλο αυτό. Και έλεγα ότι δεν δέχομαι, δεν θέλω να φιλήσω τα πόδια ενός γκουρού. Τι κάνει αυτός ο γκουρού για να του φιλήσω τα πόδια, αν είναι δυνατόν. Δεν μας επέτρεπα να φοράμε σταυρό, που είναι μεγάλο φυλάχτο. Με τη δικαιολογία ότι επειδή κάνουμε διάφορες ασκήσεις ανάποδα και όλα αυτά, ότι μπορεί να πνιγούμε. Όλα αυτά, ενώ με ενοχλούσαν, ήταν σαν να ερχόταν κάτι και μου τα κάλυπτε και συνέχιζα. Ήμουν σε μία πλάνη, αυτό το συνειδητοποίησα αργότερα, απλά εκεί δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Και μερικές φορές ήταν σαν να μου σταματούσε και το μυαλό. Δηλαδή, ξεκινούσε μία σκέψη και αυτή η σκέψη μετά μπλόκαρε κατά περίεργο τρόπο, όπου αργότερα συνειδητοποίησα ότι ήταν του πειρασμού, ξεκάθαρα, για να μην με σταματήσει και να συνεχίσω εκεί στον κακό δρόμο. Το ταξίδι στην Ινδία έγινε, εκεί έκατσα ένα μήνα. Εκεί συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ καλά στημένο μάρκετινγκ, όπως προείπε και η γερόντισσα, και ότι όλοι αυτοί το μόνο που ήθελαν ήταν να βγάλουν χρήματα και να εκμεταλλευτούν όλη την Ευρώπη και την Αμερική και να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Εκεί μου σεπεδόθηκε όλη η εικόνα. Κάποιοι άνθρωποι που είχα γνωρίσει και που έβλεπα, προσπαθούσα να παρατηρήσω και τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή ήθελα να δω ότι, ναι, λένε ότι η ψυχική ευεξία, η ηρεμία, ωραίο σώμα,
όλα καλά, όλα ωραία, αλλά προσπαθούσα να παρατηρήσω τι υπάρχει πίσω από αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, μόλις έφευγαν από το μάθημα, ήταν άνθρωποι όπου θύμωναν πολύ, κάποιοι έκαναν και χρήση ναρκωτικών. Και όλο αυτό με ξένησε πάρα πολύ. Λέω, είναι δυνατόν να διδάσκουν πνευματικότητα, που σε εισαγωγικά το βάζω, γιατί δεν είναι πνευματικότητα, είναι ένα ψέμα, και η προσωπική του ζωή να είναι κάτι τελείως αντίθετο. Αναρωτιόμουν, δεν έπαιρνα απαντήσεις. Στην Ινδία αργότερα συνειδητοποίησα ότι ένα μήνα εκεί ζούσα στην απόλυτη ύπνωση. Από την ώρα που πάτησα το πόδι μου μέχρι την ώρα που έφυγα, την πρώτη μέρα δεν το άντεξα, δεν μπορούσα να συνέλθω από διάφορα σωματικά που μου βγήκαν με διάρρεια και διάφορα. Αλλά παρόλα αυτά, η παγίδα εκεί στην Ινδία, εκεί που τρώγαμε όλοι μαζί, είχανε την εικόνα του μυστικού δείπνου. Που το λέω και στεναχωριέμαι σήμερα που τόλμησα να βάλουν αυτή την εικόνα εκεί, αλλά εμένα αυτό εκεί μου έδωσε ασφάλεια. Δηλαδή με έκανε πλάνη. Με έκανε να νιώσω ότι εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Δηλαδή πιστεύω στον Χριστό και εκείνοι το δέχονται. Δεν εναντιώνονται, δηλαδή δεν έρχονται σε άμεσο πόλεμο μαζί μας που είμαστε χριστιανοί, γιατί δεν μπορούν έτσι να μας κερδίσουν. Λειτουργούν ύπουλα, υποχθόνια, έτσι ώστε να μας περάσουν κάποια πράγματα, να το πάνε πάρα πάρα πολύ αργά. Δεν λένε σε κανέναν ότι η γιόγκα είναι αίρεση. Λένε ότι είναι αυτό που προείπε η γερόντισσα, να μην τα αναφέρω πάλι, μια φιλοσοφία, το λειτουργούν ψυχολογικά κλπ. Και δεν αναφέρει κανείς τι είναι πραγματικά. Ότι δεν είναι θρησκεία ουσιαστικά. Είναι μία αίρεση και είναι όλο του πειρασμού. Βίωσα πράγματα άσχημα, πράγματα του πειρασμού. Εκείνοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει το κακό, εκείνοι θεωρούν ότι όλα είναι καλά. Γνώρισα και κάποιους ανθρώπους που είχαν ασχοληθεί πολύ με το ρέικι, υποτίθεται πνευματικούς. Έκανα και βελονισμό, έκανα ρέικι, πήρα μέχρι και το δεύτερο βαθμό του ρέικι. Παρόλα αυτά, το κενό, κενό. Ίσα-ίσα μεγάλωνε κιόλας, γινότανε και πιο έντονο. Ύπνωση, ύπνωση. Αυτό που έκαναν, που το συνειδητοποίησα αργότερα, και αυτό που κάνουν, η χειρότερη πλάνη για έναν άνθρωπο που δεν συνειδητοποιεί, είναι ότι διδάσκουν την αγάπη, αλλά έχουν πάρει κάποια στοιχεία από το Ευαγγέλιο, όσα τους βολεύουν και όσα θέλουν, τα εκμεταλλεύονται, τα χρησιμοποιούν στους λόγους τους, τα πιστεύω τους, στις ομιλίες τους, έτσι ώστε για να κερδίσουν τον κόσμο. Γιατί οι ίδιοι δεν έχουν κάτι για να κερδίσουν τον κόσμο. Οπότε έχουν πάρει επιλεκτικά κάποια κομμάτια, να τους φέρουν εκεί που θέλουν, και όταν έρθουν στην πλάνη και στην απόλυτη ύπνωση, να τους πετάξουν μετά στον κρεμό. Να τους πάρει μετά δηλαδή ο κακός και να τους καταστρέψει ολοκληρωτικά. Αυτό που είπε η γερόντισσα, το μυαλό και την καρδιά. Λίγο συγγνώμη εδώ. Επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο αυτό, «Η Γκουρού ο Νέος και ο Πατήρ Παΐσιος», ένα καταπληκτικό βιβλίο. Ναι, που αυτοί όταν σε φέρνουν σε αυτή την κατάσταση της ύπνωσης, μετά μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Γίνονται όργια σεξουαλικά, γίνονται, ναι. Λένε, σου κάνουν τα πάντα. Και εσύ να είσαι σε κατάσταση ύπνωση, να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μια τρελή, ας πούμε. Η τάντρα γιόγκα συγκεκριμένα, που εκείνοι τη θεωρούν σαν την πιο αρχαία γιόγκα, αυτό είναι το κομμάτι της τάντρα γιόγκα, είχαν αναφερθεί στην Κουνταλίνη, η οποία είναι η σεξουαλική ενέργεια, έτσι ακριβώς αναφέρεται, και μας έλεγαν ότι θα πρέπει να προσέχετε πώς ενεργοποιείτε αυτή την ενέργεια, γιατί αν κάποιος δεν το προσέξει και την αφήσει ανεξέλεγκτη, μπορεί να πάει ακόμα και με ένα σκύλο. Τόσο τραγικά. Αυτή η ενέργεια αφυπνίζεται με όλα αυτά λοιπόν τα δικά τους που κάνουν. Ας μην αναφερθούμε σε αυτά, δεν αξίζει τον κόπο, γιατί είναι πολύ άσχημα να χάσουμε χρόνο γι' αυτά. Ολοκληρώνεται το ταξίδι στην Ινδία, ολοκληρώνεται η ύπνωση, χάσιμο χρόνου, χάσιμο χρημάτων, ευτυχώς παραλίγο και χάσιμο ψυχής, που αυτό είναι το χειρότερο και το πιο δύσκολο. Μετά για προσωπικούς λόγους έμενα στην Αθήνα, έφυγα εκτός Αθηνών και σταμάτησα να διδάσκω. Αυτό σιγά σιγά μου έδωσε περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μου και μία μέρα είδα στο YouTube το βιντεάκι που αναφέρεται στο βιβλίο «Η Γκουρού ο Νέος και ο Γέροντας Παΐσιος» και είναι μια μικρή περίληψη.
βλέπω αυτή τη μικρή περίληψη και δημιουργείται πάρα πολύ έντονα η θέληση να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Κατεβαίνω λοιπόν στην Αθήνα χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκεί έγινε το θαύμα του Αγίου Παϊσίου. Με λυπήθηκε ο Θεός, δόξα τω Θεώ, και μου έδωσε μια ευκαιρία και μου άπλωσε το χέρι του εκείνη τη στιγμή. Κατέβηκα στην Αθήνα, διάβασα το βιβλίο που δεν είμαι εύκολη στο να διαβάζω ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο πραγματικά το διάβασα μέσα σε ένα απόγευμα και μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Δεν διαβάζω, μπορεί να έχω ένα βιβλίο, να το διαβάζω 5 μήνες. Αυτό μέσα σε ένα απόγευμα το διάβασα. Μου λύθηκαν όλες οι απορίες, δηλαδή συνειδητοποίησα τι είναι όλο αυτό και άλλα διάφορα που μπλέκουν με μαγείες, με τέτοια. Είναι το βιβλίο, διαβάστε το, είναι εξαιρετικό, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη γραφή του και στο λόγο του. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο αγώνας. Ήταν δύσκολο γιατί υπήρχε πόλεμος πνευματικός. Δόξα τω Θεώ όμως, εκεί δημιουργήθηκαν, βρέθηκαν μπροστά μου και οι δύο δρόμοι της αρετής και της κακίας. Ο ένας δρόμος όπου έδειχνε δόξα, χρήματα, εγωισμός, υπερηφάνεια, όλα καλά, αλλά καταστροφικά, πηγαίνοντας δηλαδή με το κακό. Και ο άλλος δρόμος όπου δύσκολος δρόμος, αλλά η κατάληξη εξαιρετική και χαρούμενη. Δόξα τω Θεώ, μετά από αυτό τον πόλεμο, ακούμπησα τη ζωή μου πραγματικά στο Θεό, έδωσα την καρδιά μου στο Θεό, με βαθιά μετάνοια, με πολλά δάκρυα, με πολλή αγάπη στο πρόσωπό του που με δέχτηκε πίσω πάνω απ' όλα, γιατί το 90-95% των ανθρώπων δεν επιστρέφουν, δυστυχώς. Έγινε ένα θαύμα, πραγματικά, και ακόμα γίνεται. Έχω 2-2,5 χρόνια τώρα που έχω φύγει από όλο αυτό και μετανιώνω πραγματικά και τα χρόνια που έχασα μακριά από το Θεό. Στη μοναδική αλήθεια, στην ουσία της ζωής, στην ουσία της ψυχής, και ότι οτιδήποτε μακριά από το Θεό είναι μόνο χάσιμο και τίποτε άλλο. Δόξα τω Θεώ που δεν έχασα την ψυχή μου. Αυτό, γιατί ήμουνα στο τσακ. Είναι σαν να πήγα από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή είναι σαν να έζησα στην Ινδία μια γήινη κόλαση, γιατί αυτό είναι εκεί κάτω, ξεκάθαρα. Και επιστρέφοντας από όλο αυτό, στην αγκαλιά του ο Θεός, σαν να μου έδειξε, παράδεισο δεν τολμώ να πω, πολύ αγάπη, ζεστασιά, ηρεμία, πραγματική όμως. Όχι αυτή την πλάνη. Όχι αυτό που θέλουν να προβάλλουν προς τα έξω. Πριν μερικά χρόνια μία δασκάλα που είχα γνωρίσει μου είχε πει ότι η γιόγκα είναι ένα πολύ καλά στημένο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει από την Αμερική με σκοπό να υπνοτιστεί όλος ο κόσμος. Όταν λοιπόν όλος ο κόσμος θα υπνοτιστεί και δεν θα λειτουργεί το μυαλό, γιατί το μυαλό δεν λειτουργεί με την ύπνωση, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, εκεί έρχεται κάτι κακό, έτσι ώστε να ελέγξει καλύτερα τα πάντα. Γιατί όταν λειτουργεί το μυαλό μας, δεν ελέγχουμε, θα πούμε όχι. Αν το μυαλό μας υπνοτιστεί, θα συνειδητοποιήσει, θα κάνει πίσω. Οπότε, δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου έδειξε και τα όπλα του, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, το συχνό να εκκλησιάζουμε συχνά, να προσπαθώ να μην χάνω αγρυπνίες, όλα αυτά που τα ξέρετε ήδη, δόξα τω Θεώ έχετε και τη γερόντισσα. Όλα αυτά που μας προστατεύουν είναι η ασπίδα μας και μακάρι ο Θεός να μας ευλογεί, να μας έχει κοντά του και να μπορούμε να τα κάνουμε όσο πιο συχνά μπορούμε. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι μέσα στα πλαίσια της νέας εποχής υπάρχει μια διπολικότητα που η μεν γιόγκα πιάνει αυτούς που έχουν ανήσυχο φιλοσοφικό πνεύμα και γιατί και έρευνα κλπ. Το δε κύκλωμα των ναρκωτικών πιάνει αυτούς που δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα, αλλά θέλουν πολύ πιο γρήγορα να φτάσουν στο χαμένο παράδεισο, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, είτε στη μια περίπτωση είτε στην άλλη, τη γιόγκα είναι το ναρκωτικό του μυαλού, και το άλλο το ναρκωτικό είναι το ναρκωτικό που μπαίνει στο αίμα μας, έτσι. Οπότε έχουμε χαμένους ανθρώπους, στην κυριολεξία, εντός εισαγωγικών, χαμένους δηλαδή, που δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν ούτε διανοητικά, ούτε καρδιακά, ούτε. Δεν λειτουργούν. Και όταν ένας άνθρωπος είναι σε αυτή την κατάσταση,
Ο κάθε ένας μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις που είναι πάρα πολύ επίμονες. Δηλαδή και για πλάκα να πας να το κάνεις, και για πλάκα να πας να το κάνεις, δεν ξέρεις πώς θα εγκλωβιστείς σε όλη αυτή την ιστορία. Και σημαίνει βέβαια ότι δεν έχεις βρει κάτι άλλο σχεστικό, αληθινό, μοναδικό, στέρεο στη ζωή σου και ψάχνεις αυτές τις απομιμήσεις του ψεύτικου παραδείσου. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, με χαρά, την Ελένη μπορεί να σας απαντήσει. Ο υπνοτισμός ουσιαστικά είναι η επίδραση του πονηρού πάνω μας. Είναι δαιμονική επίδραση. Με δαιμονική επίκληση γίνεται με... Δεν γίνεται απλά. Ή θα σου κάνω μία ένεση και θα κοιμηθείς. Έτσι. Αυτό θα είναι το ιατρικό, ας το πούμε έτσι. Το ιατρικό κομμάτι. Το άλλο είναι δαιμονική ενέργεια. Ναι. Ακόμα και μία άσκηση που κάνουν, που φαίνεται πάρα πολύ απλό σε κάποιον που πηγαίνει στο γυμναστήριο, λειτουργεί σαν προσευχή για εκείνους, που ακόμα και αυτό είναι κακό. Δηλαδή δείχνουν κάτι πολύ απλό που μπορεί να μας δημιουργήσει ωραίο σώμα, να νομίζουμε ότι γυμναζόμαστε, και είναι, κάνουμε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αυτό είναι που δεν λένε στον κόσμο. Και δεν το λένε για να μην τον χάσουν. Γιατί ο κόσμος ήξερε την αλήθεια, τι είναι πραγματικά η γιόγκα. Βέβαια θα μου πείτε, τόσα site, τόσες μαρτυρίες, τόσα βιβλία. Όμως το μυαλό είναι σε μια τέτοια κατάσταση που ακόμα και αν περάσουν βιβλία, περνάνε βιβλία από μπροστά τους ή μπορεί να βλέπουν διάφορα site, διάφορες μαρτυρίες και να μην δίνουν καν σημασία. Τα προσπερνούν. Γιατί δεν τους αφήνει ο κακός. Να ρωτήσω κάτι. Ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται εν αγνία όλων αυτών των πονηρών επιδράσεων. Ο Θεός τους κρίνει με άλλα κριτήρια από ότι με αυτούς που το κάνουν συνήθιστα. Σε σχέση με κάποιον που μπήκε, το βίωσε και επέστρεψε πάλι, δηλαδή αν εγώ όταν διάβασα το βιβλίο, γιατί το είχα ρωτήσει αυτό στο πνευματικό μου, αυτό ακριβώς που με ρωτάς, όταν διάβασα το βιβλίο είναι σαν να είδα τι είναι αυτό πραγματικά. Αν επέστρεφα ξανά, δηλαδή είδα ότι η γιόγκα και όλα αυτά, ρέικι και ό,τι περιέχει τη λέξη εναλλακτική θεραπεία και ό,τι ακούτε από όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Αν επέστρεφα και το έκανα ξανά, ναι, θα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Κάποιος που δεν το γνωρίζει, δεν ξέρω αν ο Θεός θα τον κρίνει. Σίγουρα ίσως... Έχουμε για 2-3 χρόνια μόνο η γυμναστική και θέλει, χωρίς να μπει βαθύτερα στο νόημα. Να το αντιληφθεί. Ναι, δεν ξέρω πώς θα τον κρίνει, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Σίγουρα πιο ελαφριά από κάποιον που γνωρίζει ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με το κακό και πηγαίνει σε αυτό. Το βλέπει δηλαδή και το επιλέγει. Και δεν ξέρω πόσο τα 2-3 χρόνια που θα επιλέξει να κάνει αυτού του τύπου τη γυμναστική, πόσο αυτό θα είναι άκακο. Θα εξαρτηθεί από το δάσκαλο, τη δασκάλα ενδεχομένως που έχει, και πώς θα τον μοιήσει. Βέβαια ακόμα και η στάση, ας πούμε αυτή η στάση του λωτού είναι προσευχητική, ας το πούμε, αν την ψάξουμε στις αρχές της ρίζες, μας δείχνει ότι δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή η γυμναστική είναι κίνηση. Εδώ πέρα έχουμε μία πλήρη αδράνεια, μία πλήρη ακινησία. Θα μου πείτε, και την ώρα της προσευχής έχουμε μία πλήρη ακινησία, έτσι. Αλλά εκεί τι γίνεται? Ενώ εδώ ο διαλογισμός, η γιόγκα, τι τείνουν να κάνουν? Τείνουν να ξεχωρίσουν το νου από την καρδιά, δηλαδή να διασπάσουν τον άνθρωπο. Στην ορθόδοξη ασκητική προσευχή, καθώς καθόμαστε και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», δεν λέμε «Χομ, χομ, χομ», πώς το λένε αυτοί εκεί, ναι. Λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», τι επιδιώκουμε να κάνουμε? Να κατεβάσουμε το νου στην καρδιά, δηλαδή να ενοποιήσουμε τον άνθρωπο. Αυτό το φοβερό που ζούμε τώρα, αυτή τη διάσπαση. Άλλα θέλουμε, άλλα πιστεύουμε, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, άλλα σκεφτόμαστε.
ένα τρελοκομείο στην ουσία. Αυτό το πράγμα όλο το ενοποιεί η προσευχή. Το ενοποιεί, κάνει τον άνθρωπο ενιαίο. Αυτό το κομμάτιασμα που έχει ζήσει με την αμαρτία, αυτό το ξεχώρισμα του νου, στο διαλογισμό ξεχωρίζεις το νου. Δηλαδή δουλεύεις εγκεφαλικά με τη φαντασία και μετά αρχίζεις να βλέπεις κάτι φώτα, κάτι περίεργα πράγματα, κάτι ανάποδα, κάτι τεθλασμένα, κάτι φοβιστικά, κάτι ιστορίες διάφορες ας πούμε. Δεν θέλω να σας φοβήσω τώρα, δεν είστε και μωρά βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το αντίθετο με εκείνο που πετυχαίνει η προσευχή του Ιησού που λέμε. Γιατί είναι προσευχή μετανοίας, είναι προσευχή αγάπης, είναι ο Θεός μέσα σου, όχι κάτι αόριστο. Είναι ο Θεός ολόκληρος. Λες Κύριε Ιησού Χριστέ, που σημαίνει ομολογήσω ότι ο Κύριος είναι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, που έγινε άνθρωπος για σένα, ελέησόν με, ομολογείς την αμαρτωλότητά σου και αυτό σε μαζεύει, μαζεύει όλα τα κομμάτια σου. Πώς λέμε μερικές φορές, έχω γίνει κομμάτια, όλα τα κομμάτια σου. Είτε είναι η αμαρτία, είτε είναι η λύπη, είτε είναι το άγχος, είτε είναι οτιδήποτε ας πούμε πίεση υπάρχει μέσα σου, αυτό τα μαζεύει και με τη μετάνοια τα φέρνει στα πόδια του Θεού, ενώπιον του Θεού και ο άνθρωπος ειρηνεύει, έχει την αληθινή ειρήνη. Δεν τελεί ανυπνώση, καταλάβατε τη διαφορά, χωρίς να έχει επίγνωση των πραγμάτων. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Και τι άλλο θέλω να πω. Είδατε, ανέφερε το εξής η κυρία Ελένη, ότι οτιδήποτε αφορά σε κάτι εναλλακτικές θεραπείες και ιστορίες και Ρέικι, βελονισμός, αυτογνωσία, μαθήματα αυτογνωσίας, ομοιοπαθητικές και δεν ξέρω όλα. Τι, όλα αυτά έχουν ρίζες βαθιές, έτσι, πολύ βαθιές ρίζες που θέλουν να φτάσουν τον άνθρωπο αλλού. Ακόμα και μία απλή άσκηση, σκεφτείτε το εξής. Χρησιμοποιούν στάσεις ζώων και φυτών. Σκύλος, γάτα, δέντρο. Αυτά τραυματίζουν το σώμα. Εγώ έχω μία τενοντίτιδα και μία ανερχόμενη κύλη στη μέση. Είναι φυσιολογικό, γιατί προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους ζώα. Αν δείτε οι ασκήσεις, είναι τέτοιες. Αυτές τις ονομασίες. Δεν είναι τη γάτα να. Ναι, αυτές τις ονομασίες. Που είναι ελαστική, να σέρνονται, να κάνουν το φίδι, το κροκόδιλο. Δηλαδή είναι τραγικό. Πέρα από το πνευματικό και σωματικά κάποιος μπορεί να τραυματιστεί. Και ψυχικά ανεπανόρθωτα. Δηλαδή τον άνθρωπο που είναι ομοίωση του Θεού τον κατεβάζουν. Να γίνει ζώο. Να γίνει ζώο. Δηλαδή πού να γυρίσει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε. Και όμως. Και παράλληλα με αυτό είναι και η τεχνική του καράτε και όλες αυτές οι ανατολικές αυτές που νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα. Α, είναι αυτό άμυνα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει λατρεία. Υπάρχει λατρεία η οποία οδηγεί τον άνθρωπο μετά σε άλλους καταστροφικούς δρόμους. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Αυτό βασίζεται με τα Nephilim, αν δεν κάνω λάθος, που λένε στις πυραμίδες στις Αιγυπτού που έχουν κάνει τοιχογραφίες με κάτι με τους απόγονους που λένε. Με τη μεταψύχωση. Ναι, με τέτοια πράγματα. Έχω όλα στις σχέσεις. Με τον είναι μισός άνθρωπος, μισός ζώο. Mm-hmm. Την προηγούμενη ζωή σου και... Ναι. Αυτό που θέλουν να κάνουν με τη μεταμψύχωση και όλο αυτό που έχουν πουλήσει σε όλο τον κόσμο, σε προηγούμενες ζωές και είναι, θέλουν να χτυπήσουν την Ανάσταση. Ξεκάθαρα, το αναφέρει μέσα και στο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, σου λένε, εμένα μου έχουν πει για 200 ζωές. Ήμουνα γάτα, ήμουνα η Θεά Αθηνά, ήμουνα. Αφού κάποια στιγμή έλεγα. Τι μου λένε, βουδιστής, μοναχός, τα πάντα. Και αφού δεν ανασχετούσα, λέω, άλλα αυτό, λέει αυτός, άλλα εκείνος. Άλλα, δηλαδή, αυτό γιατί το κάνουν. Το κάνουν έτσι ώστε να μείνουμε στην αμαρτία και στα πάθη μας μέχρι το τέλος της ζωής μας και να πιστεύουμε ότι θα έρθουμε στην επόμενη ζωή για να σωθούμε και να πεθάνουμε. Ποια επόμενη ζωή και ποια μεθεπόμενη ζωή. Και βέβαια, αν είναι σκύλος, γάτα, ξέρω εγώ,
τι κάνει, η γάτα κάνει εκείνο, ο άλλος είναι υπεύθυνος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Μπορώ δηλαδή να κινηθώ σε μια ζώδη, κτηνώδη κατάσταση, χωρίς να έχω, να είμαι ανεξέλεγκτος, ε. Και φυσικά αυτό που θέλουν να χτυπήσουν την Ανάσταση. Που η Ανάσταση τι είναι, η θρησκεία μας. Θέλουν να χτυπήσουν την Ανάσταση με την έννοια το ότι αυτοί όλοι δεν μιλάνε για προσωπικό Θεό. Μιλάνε για ένα απόλυτο, σύμπαν. Σύμπαν, μια απόλυτη δύναμη, ένα κυρίαρχο. Άσχετο δηλαδή με προσωπικό Θεό. Η Ορθοδοξία πιστεύει σε προσωπικό Θεό. Που σε νοιάζεται, είναι Θεός δημιουργός, είναι Θεός που σε νοιάζεται, προνοεί για σένα, σε φροντίζει, έγινε άνθρωπος για σένα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήρθε, έζησε σαν άνθρωπος, δίδαξε, σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, σου έχει ετοιμάσει μια ουράνια βασιλεία. Βλέπετε ποια διαφορά επιπέδου, ε. Δηλαδή σε παίρνει από τη μεταπτωτική κατάσταση και σε ανεβάζει δίπλα του, σε βάζει στα δεξιά του σε μια ουράνια βασιλεία. Αυτή είναι η διαφορά από τις υπόλοιπες θεωρίες που μιλάνε για ένα συγκεκριμένο απόλυτο. Με ποιο απόλυτο όν? Είναι ένα χάος. Ένα χάος. Σαν να βγαίνεις μια έναστρη νύχτα κάτω από τον ουρανό και με ποιο απόλυτο όν από εκεί θα ταυτιστείς. Άμα δεν νιώθεις Θεό δημιουργό που τα δημιούργησε αυτά, προνοητή, πατέρα. Που σε νιώθει, σε αγαπάει, σε νοιάζεται. Με τι, με το τίποτα θα ταυτιστείς. Είναι μια τρέλα στην ουσία. Είναι μια τρέλα. Και, και κάτι άλλο θέλω. Ναι, πες, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι. Συμπληρωσέ το για να δώσουμε το λόγο. Και προσπαθούν πάνω σε αυτό να πείσουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κακό. Α, δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει άλλο. Δεν θεωρούν ότι είναι καλό και κακό. Αυτό είναι επίσης μια πολύ μεγάλη πλάνη. Έτσι ώστε ο κόσμος να μην έχει φόβο Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, δηλαδή θεωρούν ότι το κακό δεν υπάρχει, ότι υπάρχει μόνο καλό στον κόσμο, οπότε, αλλά ο Άγιος Παΐσιος, όπως πάρα πολύ ωραία τα λέει, μερικές φορές το ταγκαλάκι δείχνει έστω την ουρά του, για να μην τον πολεμήσουμε. Θέλουν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κακό για να μην πολεμάμε, για να είμαστε μαζί του και να νομίζουμε ότι πορευόμαστε σωστά, μες στην πλάνη. Και το κάθε πειρασμό που μας έρχεται, το κάθε κακό πράγμα που μας έρχεται πάνω μας, να θεωρούμε ότι είναι αποκλειστικά δικό μας. Καταλάβατε. Ενώ είναι κάτι που έρχεται απ' έξω από αυτόν που μισεί το μισόκαλο, που μισεί τον άνθρωπο. Καταλάβατε. Και το νιώθω εγώ ότι έρχεται απ' έξω, θα το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Αν όμως νιώθω ότι όλο αυτό είναι από μέσα, μου λέω, α, έτσι είμαι. Τι να πολεμήσω τον εαυτό μου. Εγώ είμαι έτσι, αυτό είναι. Είναι κάτι δικό μου, κάτι από όλες τις ενέργειες, ας πούμε, του εαυτό μου. Είναι οι ορμόνες, είναι εκείνα, είναι δεν ξέρω τι, κάτι ιστορίες για αρκούδες και μαϊμούδες. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ναι, πραγματικά ότι εδώ υπάρχει πόλεμος. Ο Χριστός μας το δίδαξε. Ο ίδιος ο Χριστός, γιατί λέει στο Ευαγγέλιο ότι πειράστηκε. Ανοίχθηκε, λέει, 40 μέρες στην έρημο και πειράστηκε από τον διάβολο. Πειράστηκε. Στους τρεις μεγάλους πειρασμούς, φιλοδοξία, φιλιδονία, φιλαργυρία. Άρα και ο κάθε άνθρωπος πειράζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Με αυτούς τους τρεις μεγάλους πειρασμούς. Είτε φιλοδοξία, να γίνει μεγάλος και τρανός, δόξεις, χρήματα και... Είτε φιλαργυρία, να βγάλει χρήμα, είτε φιλιδονία, να πέσει μέσα στις ειδονές. Είτε αυτό είναι φαγητό, είτε είναι σεξ, είτε είναι, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε άνεση στη ζωή. Καταλάβατε τη διαφορά. Άλλο να ξέρουμε ότι και ο μισόκαλος είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Ήταν ως φόρος. Να γιορτάσαμε τους αρχαγγέλους την Κυριακή. Ήταν άγγελος, ο πιο λαμπρός άγγελος. Και αυτήν την υπερηφάνειά του έπεσε και παρέσυρε και το 1/3 των αγγέλων. Ένα μεγάλο αριθμό αγγέλων. Και από τότε μισεί και φθονεί τον κάθε άνθρωπο που θέλει να ξαναμπεί στη βασιλεία των ουρανών. Αυτά είναι γεγονότα που μας τα έχει παραδώσει η Ορθόδοξη πίστη μας. Τα έχουν επιβεβαιώσει όλοι αυτοί οι άγιοι, γιατί όλοι αυτοί πάλεψαν. Πάλεψαν σώμα με σώμα με τον Μισόκαλο. Πάλεψαν και τον νίκησαν. Καταλάβατε. Ποιος ήθελε να ρωτήσει κάτι? Εγώ. Ναι. Δεν είμαι με την αρχή και δεν άκουσα το όσα είπατε. Απλά ήθελα να ρωτήσω γενικότερα. Η γιόγκα είναι στάση, όπως είπατε. Πώς την προωθούν και λένε ότι αδυνατίζεις και έχεις περισσότερη θετική ενέργεια και είσαι καλός με τον εαυτό σου, εφόσον είναι απλά στάσεις? Οι ασκήσεις που κάνουν
Υποτίθεται ότι δημιουργούν ένα καλύτερο σώμα. Ταυτόχρονα τους προσθέτουν και μια καλή διατροφή. Τα βάζουν αυτά μαζί δηλαδή. Οπότε κάνουν μια καλή διατροφή, υδρώνουν λίγο την ώρα της άσκησης και δημιουργούν, κάνουν ασκήσεις διάφορες. Αλλά αυτές οι ασκήσεις... Η στάση, συγγνώμη, εννοούσα την ώρα του διαλογισμού, έτσι. Την ώρα του... Ναι, αυτό που σε πολλές γυμναστήρια κάνουν γιόγκα, αυτά τα προγράμματα που έχουν. Ναι, ότι σου... τις έχουν βάλει έτσι, τις στάσεις. Καταρχάς, η αρχαία γιόγκα δεν είχε καθόλου στάσεις. Και σιγά σιγά τις έβαλαν τις στάσεις, γιατί έτσι δεν μπορούσαν να το περάσουν στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν θα δεχόταν να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε ήρθαν και έβαλαν κάποιες στάσεις γυμναστικής, το πούλησαν σαν γυμναστική, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πάει να κάνει. Ένα κανονικά δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Ακόμα και μία απλή στάση της γιόγκα, η πιο απλή, θεωρείται κάτι πάρα πολύ κακό για προσευχή δική τους, του κακού, μπορεί να τραυματίσει το σώμα, αυτό που είπαμε πριν, δεν ξέρω αν το άκουσες, και την ψυχή και το μυαλό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εγώ θα ρωτήσω, είναι πράγματα που τα ακούμε που γίνονται και της μόδας και δεν ξέρουμε ούτε καν ίδιες λέξεις σημαίνουν και τι είναι άμα δεν το έχουμε πραγματοποιήσει, δεν ξέρω. Όπως, ας μην υπάρχουν άλλες μορφές γυμναστικής που τα αφήνονται, όπως π.χ. είναι το πιλάτες, ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι το ίδιο πράγμα, όλα αυτά. Το πιλάτες έχει πάρει ασκήσεις από τη γιόγκα. Δηλαδή αυτός που δημιούργησε το πιλάτες πήρε τη βάση της γιόγκα που είδε ότι είναι κάποιες ασκήσεις, κάποιες πρακτικές και τα πήρε. Ναι. Το πιλάτες βέβαια δεν έχει μέσα διαλογισμό. Δεν έχει καθόλου αυτό το κομμάτι της ύπνωσης. Αλλά ιδανικά θα το αποφύγετε, ναι. Ένα ωραίο περπάτημα στη φύση είναι ότι καλύτερο, λίγο κολύμπι το καλοκαίρι και μια χαρά. Αν έχουμε άτομα στον περίγυρό μας που κάνουν τέτοια προγράμματα, απλά κάνουν μια στιγμή, δεν γνωρίζουμε τι είναι, ούτε το κάνουν πιο επαγγελματικά όπως το κάνετε. Πώς μπορούμε να τους εξηγήσουμε, να τους πείσουμε ότι τελικά αυτό που κάνουν δεν είναι και τόσο απλό, ούτε τόσο αθώο όσο το έχουμε στο μυαλό τους. Αυτοί οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει μία φορά, αυτό που είπε και η ερώτηση πριν, ότι μερικές φορές και μία φορά αρκεί για να καεί κάποιος, εισαγωγικά. Γιατί ο δάσκαλος που διδάσκει, στο τέλος του μαθήματος, μπορεί να πει οτιδήποτε άσχημο για 20 άτομα που έχει μπροστά του και να τους επηρεάσει με ένα μόνο μάθημα της γιόγκα. Ένα αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον, αυτό που συμβουλεύτηκα κι εγώ, έτσι ώστε να μπορέσω να πω κάποια πράγματα σε κάποιους ανθρώπους, τους μιλάμε μέχρι δύο φορές. Που το λέει και το Ευαγγέλιο γενικά για τις αιρέσεις. Παραπάνω από δύο φορές όχι. Δηλαδή λέμε μία φορά, δύο φορές. Τώρα αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι η γιόγκα είναι μία αίρεση. Ξεκάθαρα, δυνατά, με αγάπη και πίστη στο Θεό μας. Και να του συστήσουμε ένα βιβλίο. Να συστήσουμε το βιβλίο, ναι. Ρίξε μια ματιά, ξέρω εγώ, να δεις εδώ τι γίνεται. Αυτή είναι εμπειρία, ε. Αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, ο Διονύσιος ο Φαρασιώτης, καταρχήν είναι ψευδώνυμο. Φάρασα, ε. Σήμερα γιορτάζει, αύριο δηλαδή, ο Άγιος Ασένιος ο Καπαδόκης από τα Φάρασα. Φαρασιώτης. Γιατί ο άνθρωπος αυτός που το έγραψε σώθηκε ο ίδιος. Η ιστορία που γράφει μέσα είναι η δική του η ζωή. Πώς σώθηκε, τον έχω γνωρίσει προσωπικά και βέβαια χρησιμοποιεί ψευδώνυμο διότι κινδύνεψε πάρα πολύ. Άμεσα από τον ίδιο το διάβολο με πειρασμούς, με κόντεψε να το σκοτώσει με το αυτοκίνητο, με τέτοια μελιώτικα με χίλια μύρια και μου έλεγαν και οι γονείς του τι τραβήξαμε με αυτό το παιδί ώσπου να ορθοποδήσει τέλος πάντων. Τώρα είναι παντρεμένος ο άνθρωπος, έχει οικογένεια κλπ. Είναι εκπαιδευτικός. Λοιπόν, είναι η ίδια του η καρδιά εδώ μέσα. Και όποιος θέλει μπορεί να το συναντήσει και μπορεί να μάθει και το πραγματικό του όνομα. Εγώ το γνωρίζω, έχω και τα τηλέφωνά του. Λοιπόν, αλλά σε έφερα και έναν άλλον άνθρωπο εδώ πέρα. Είναι πολύ πιο δυνατή η δική του εμπειρία, η αλήθεια είναι, και έχει κάνει πραγματικά μια κατάθεση καρδιάς, ψυχής. Ναι. Και τώρα μεταφράστηκε και στα αγγλικά και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγάλο έτσι, πρόβλημα. Άλλο. Ναι. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όταν εσάς σας εκπαίδευαν για να διδάσκετε άλλοι, τι σας έλεγαν να τους λέτε. Δηλαδή, είπατε ότι
κάποιος δάσκαλος μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και το δεύτερο είναι πώς ουσιαστικά μεταστραφήκατε στο Χριστό. Δηλαδή, μεταστραφήκατε, καταλάβατε, έτσι, όταν μας το διδάσκαν όλο αυτό, δεν μας έλεγε κανείς τι είναι ουσιαστικά. Γιατί δεν θα σταματούσαν όλοι. Δεν θα πήγαινε κανείς. Αυτό που τους ενδιέφερε είναι να πάρουν τα χρήματά τους. Γιατί φυσικά πλήρωσε αρκετά χρήματα για να τα μάθω όλα αυτά. Και αν το ήξερα θα σταματούσα. Δεν θα τελειώ να κάνει τη σχολή. Η αλήθεια λογική μέσα από το βιβλίο. Ξεκάθαρα. Εκεί βγήκε η αλήθεια. Οπότε εκεί έγινε και το θαύμα. Με το βιβλίο. Με το βιβλίο, σαν να λέμε, έγινε η αφύπνιση. Το οποίο απάντησε στο κενό. Ναι. Στο φρικτό κενό και στην διάψευση της εμπειρίας με το ταξίδι στις Ινδίες. Και εκεί ένιωσα συναισθηματικά ευάλωτη και απροστάτευτη και έδωσα όλη μου την καρδιά στον Χριστό με βαθιά μετάνοια και είπα: Χριστέ μου, σώσω με. Αυτό που είπα και πριν, αφήνω τη ζωή μου στα χέρια σου. Με πόλεμο. Σε ψυχολογικά, νοητικά, σωματικά, δια προβλήματα υγείας, δεν δίνω πολύ έμφαση σε αυτό το κομμάτι γιατί είναι δύσκολο αρκετά. Εύχομαι κανένας άνθρωπος να μην το περάσει η ζωή του ποτέ και επικίνδυνο πολύ. Κινδυνεύει η ψυχή. Και η παρουσία της Παναγίας. Η Παναγία έκανε το θαύμα. Μεγάλο θαύμα. Δόξα. Ναι. Να τους λέτε, πώς να τους μείνετε, δηλαδή και κάτι παραπάνω από την απλή γυμναστική να τους λέτε. Ευεξία, όλο αυτό που φαίνεται προς τα έξω, όλη αυτή η διαφήμιση που έχει γίνει. Ότι υπάρχει έξω σε αυτό το πολύ καλά στημένο marketing, ότι ναι, μεν κάνουμε τις ασκήσεις, αλλά έχουμε και ευεξία, μας φεύγει το άγχος, μας φεύγει το στρες. Αλλά εσάς, τους δασκάλους έλεγαν. Την αλήθεια. Όχι, ούτε καν στην Ινδία. Στην Ινδία πήγα και είχαν το μυστικό δείπνο. Ναι. Στο τραπέζι, δηλαδή τραγικό. Έχει καμία σχέση με αυτό? Όχι, δεν έχει. Η aerobic? Δεν έχει, αλλά γενικά όλα αυτά εξαρτάται τι δρόμο ακολουθεί κανείς. Τώρα για ερώτηση εδώ μπορεί να σας απαντήσει καλύτερα. Θέλουν λίγη προσοχή ανάλογα σε τι δρόμο έχει επιλέξει ο καθένας, γιατί έχουν να κάνουν με μουσικές διάφορες. Δηλαδή ακόμα και η μουσική που ακούει ένας άνθρωπος θέλει πολύ προσοχή. Όχι και η μουσική. Η μουσική, ειδικά αυτόν τον καιρό. Ναι, είδατε οι Beatles, ναι, πώς ήταν επηρεασμένοι αυτό από όλα αυτά. Τα περισσότερα συγκροτήματα είναι επηρεασμένα από τον σατανισμό, από τα ναρκωτικά. Όταν, ας πούμε, στην αντίστροφη αυτή ακούς το δίσκο να λέει πάρε μαριχουάνα, πάρε μαριχουάνα, πάρε μαριχουάνα. Κάνε τον φόνο, κάνε τον φόνο. Αυτοκτόνησε, αυτοκτόνησε, αυτοκτόνησε. Όλα αυτά είναι, ξέρετε. Είναι και επιλύτιζε πολλά μαθήματα γυμναστικής, χρησιμοποιούν τέτοια μουσική. Με υποσυνείδητα μηνύματα που σας μπρόκουν να κάνεις κάτι και λες, μα το έκανα χωρίς να καταλάβω γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Αλεξάνδρα, τι ήθελες και να δεις? Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι πάνω κάτω και όλες οι τεχνικές, το καράτε, τα εκβοντό και όλα αυτά, πάλι επηρεασμένα από αυτές τις θρησκείες, δεν είναι? Δεν έχουν και αυτά κάποια δόση? Ναι, βέβαια, αν σκεφτείς ότι σε ένα μάθημα πολεμικής τέχνης πρόσφατα στην Αθήνα έμαθα ότι μετά τους έλεγαν να κάθονται μπροστά στο Βούδα και να προσκυνούν το Βούδα, είναι τραγικό. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει, ό,τι έχει να κάνει με πράγματα που έχουν έρθει από την Ανατολή, πρέπει να στεκόμαστε μακριά και το ίδιο μήνυμα να περάσουμε και σε όλο τον κόσμο. Και πάνε και μικρά παιδιά, και αυτό που υπάρχει και γιόγκα για εγκυμονούσες είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί όλο αυτό περνάει επειδή τα νιώθει όλα το έμβριο στα μωρά παιδιά. Και αυτό που ανέφερε και η Γερόντισσα είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά για τα σχολεία. Αυτό δηλαδή που προσπαθούν να περάσουν το μάθημα της φιλοσοφίας που θα περιέχει μέσα γιόγκα, ότι με συμβούλεψε μια Γερόντισσα κάποια στιγμή και μου είπε ότι το παιδί μέχρι 12 χρονών δεν μπορεί να διαλέξει, δεν ξέρει. Οπότε θα πρέπει να κατευθυνθεί από τους γονείς του. Οπότε σκεφτείτε τώρα αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να βλέπουν αυτό το μάθημα. Θα χαθούν τελείως. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί πόσο μάλλον. Μέχρι 18 δεν μπορεί να διαλέξει, φαντάζομαι. 12 πάει χαμένα το έχει. Ό,τι παρά. Πάντως, αν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας και το τηλέφωνο μου να σας δώσω, το email μου ή να τα πούμε και από κοντά, οπότε μένω στην Αθήνα, αλλά
Εντάξει. Ό,τι θέλετε. Να μετριάσουμε την απόσταση αυτή. Θα μας έρχεσαι συχνά, λοιπόν. Με χαρά, δηλαδή είναι χαρά μου να τα λέμε. Ήθελε να. Ναι, που είχατε αναφέρει πριν για τις μουσικές που λένε λόγια. Υπάρχουν τώρα και μουσικές χωρίς λόγια. Χειρότερα. Που είναι χειρότερα. Χειρότερα. Γιατί ακούω τέτοια μουσική, ηλεκτρονική μουσική. Ηλεκτρονική μουσική είναι με διάφορους ήχους, δηλαδή. Στα ένστικτα όλα. Είναι μια μουσική η οποία δεν σου προκαλεί. Σου προκαλεί την αίσθηση του πλήρους και μουσική. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να νιώθεις. Σαν το ταμ-ταμ της. Λείπει. Δηλαδή την ακούς χωρίς να σε επηρεάζεις με τα λόγια. Δεν μπορείς να ακούσεις έναν αντίχρονο τραγούδι, είναι έτσι λίγο πιο λυπημένο, ας πούμε. Θα ακούσεις που δεν είναι καν beat, δηλαδή δεν είναι. Είναι ηλεκτρονική μουσική που είναι θόρυβος στην ουσία. Είναι θόρυβος. Δεν καταλαβαίνεις κάτι. Σταμάτησα από την μουσική και όταν προσπάθησα να βρω το. Μπορεί να μην. Ναι, αλλά να ένιωθες κάτι. Ναι. Ένιωθες όμως, ένιωθες κάπου μέσα στο σώμα σου τον αντίκτυπο αυτής της μουσικής ή όχι. Ένιωθες κάποιες αντιδράσεις στο σώμα σου ή κάποια ενέργεια πάνω σου την ένιωθες. Κάτι να συνοχλεί. Στο μυαλό σου. Ναι. Εντάξει, προσπαθούσα, θυμόμουν. Δηλαδή αυτό μου πράγματα. Την εντύπωση. Άρα διεγείρονται κάποια το κέντρα του εγκεφάλου. Στην ουσία, να πούμε, αυτό το πράγμα είναι σαν λόγια, αλλά με πλάγιο νόημα. Όπως είναι το άρωμα, ας πούμε, που σου φέρνει τη μνήμη εκείνου. Ένα άρωμα που το έχεις κάπου μυρίσει, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Και μου έκανε εντύπωση ότι πριν, όταν ήμουν Δευτέρα γυμνασίου, άκουσα ξανά το ίδιο κομμάτι. Τώρα και θυμόμουν που έλεγε συγκεκριμένη στιγμή η ώρα ή η τάδε, ας πούμε, περίοδος που το είχα ακούσει. Υποσυνείδητο. Περνάνε πράγματα στο υποσυνείδητο με αυτή τη μουσική. Είναι η μουσική που χρησιμοποιεί και η γιόγκα και όλα αυτά τα ενλεκτικά. Ναι. Επειδή έχω χρόνια τη μουσική, τώρα που απομακρύνθηκες. Το καταλαβαίνεις με τη μία ότι δεν έχει ουσία. Δεν υπάρχει κανένα ουσία. Ποια είχε σηκώσει χέρι? Εγώ. Ναι. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω, ας πούμε όλο αυτό, εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε κάποιο άτομο του περιβάλλοντος να σου πει κάτι. Δηλαδή, ακόμα και τη στιγμή που ήταν να πας στην Ινδία, επειδή στην δεν είναι ένα ταξίδι, πας, ξέρω εγώ, στο Παρίσι ή είναι Ινδία, δηλαδή. Δεν ακούγα κανέναν. Πόσοι νέοι ακούνε κάτι? Δεν ακούγα κανέναν. Και μάλιστα μου είχε τεθεί πριν φύγω. Ναι, είχα μια φίλη μου που είχε πάει ένας γνωστός της, Ελληνίδα, ναι, πάντα βρίσκεται. Και μάλιστα ήταν κάτι πιο ελαφρύ αυτό που πήγα, γιατί δεν ήταν άσραμ. Άσραμ είναι οι χώροι, αυτά τα κοινόβια που. Ήταν σαν εξοχή. Σαν κάμπινγκ. Σαν κάμπινγκ. Δηλαδή ήταν κάτι πιο light. Ναι. Νομίζω γι' αυτό λίγο σώθηκα. Ενώ εκεί στα άσραμ είναι η απόλυτη. Εκεί είναι και η γκουρού. Δεν γνώρισα γκουρού για καλή μου τύχη. Δόξα τω Θεώ. Με λυπήθηκε ο Θεός. Ναι, και είχα και μάλιστα ένα πολύ σημαντικό. Μου τέθηκε ένα πολύ σημαντικό δίλημα πριν φύγω. Που πραγματικά συναισθηματικά κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα το σκεφτόμουν. Παρ' όλα αυτά πήγα. Ναι. Αν γυρούσα τον χρόνο πίσω, όχι απλά δεν θα πήγαινα. Δεν θα το σκεφτόμουν καν. Ως ένα σημείο. Ναι, μέχρι ένα σημείο μπορώ. Είχα επισκεφθεί το μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοϊπίκου που είναι στα Μέγαρα στην Αθήνα την Πρωτομαγιά, τώρα, φέτος. Μπαίνοντας μέσα στο μοναστήρι, γενικά όλο το τελευταίο διάστημα είχα πολύ ωραίες πνευματικές εμπειρίες. Με πνευματικό βέβαια όλα τα όμορφα που ξέρετε στην αγκαλιά του Θεού, με καθοδήγηση και όλα αυτά, γιατί μόνοι μας όχι. Οπότε μπαίνοντας στο μοναστήρι ένιωσα μια βαθιά κατάνοιξη και εκεί πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από την Παναγία με έναν πολύ ωραίο τρόπο που δεν μπορώ να σας το πω με λόγια. Αυτό είναι ένα πνευματικός τρόπος, ναι, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Mm-hmm.
και ένιωσα σαν να με πήρε στην αγκαλιά της, είπα κάποια λόγια, σαν να παρουσιάστηκε μπροστά μου η Παναγία, της είπα κάποια λόγια και σαν να βαπτίστηκα και πάλι. Ελευθερώθηκες βασικά. Ελευθερώθηκα. Και με τον Άγιο Παΐσιο επίσης. Από όλες τις επιδράσεις αυτές. Που είναι από το βιβλίο. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία πνευματική εμπειρία που τον θεωρώ και προστάτη μου και τον δοξάζω, γιατί ο Άγιος Παΐσιος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ, είχε γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά που ήταν μπλεγμένα με αιρέσεις και τον κύριο που είχε γράψει και το βιβλίο, ο Άγιος Παΐσιος του είχε δώσει ένα σταυρουδάκι να φοράει στο λαιμό του που ήταν διαβασμένο και αυτό τον έσωσε ουσιαστικά από την πλάνη εκεί. Αξίζει να το διαβάσει το βιβλίο, είναι εξαιρετικό. Ναι, εγώ όταν σταμάτησα η αλήθεια είναι επειδή φοβήθηκα. Φοβόμουν για μεγάλο διάστημα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πέρασα πολλά. Ναι, πέστε και αυτά, ναι. Να ξέρουν λιγάκι, γιατί δεν είναι κάτι. Αυτό παρουσιάζουν σαν κάτι ανώτινο, σαν κάτι έτσι. Αλλά οι φοβίες που δημιουργούνται μετά. Όταν ο άνθρωπος φτάνει να μην μπορεί να κοιμηθεί, να βλέπει πράγματα να κάνει, γιατί ο διάβολος αυτό θέλει, να φοβήσει την ψυχή στην ουσία. Και όταν φτάσει μέσα από όλο αυτό να δημιουργεί αυτή τη φοβία, τότε ο άνθρωπος, ο διάβολος θεωρεί ότι είναι επιτυχημένο όλο αυτό το στημένο που έχει κάνει. Γι' αυτό και είναι χάρης του Θεού που κατάφερε η Ελένη να βγει από αυτό όλο το πράγμα χωρίς να πάθει μεγάλες καταστροφές. Γιατί εγώ έχω γνωρίσει άτομα που δεν μπόρεσαν να βγούνε. Δηλαδή βγήκανε, κάποιοι δεν βγήκαν καθόλου, αλλά κάποιοι βγήκανε, αλλά με πολύ σακατεμένο το πνευματικό τους κεφάλαιο. Πολύ σακατεμένο όμως. Δηλαδή τσακίζεται ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου, ο ψυχικός κόσμος, οι αντιστάσεις του, η καθαρότητα του νου του. Ο νους γίνεται ένα πράγμα σαν κοιμάς. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τίποτα. Ναι, σαν να κοιμάται. Ένα πράγμα φοβερό. Γίνεται ανεγκέφαλο στην ουσία, δηλαδή άγεται και φέρεται οπουδήποτε, ό,τι και να του κάνεις, δεν καταλαβαίνει. Όπως την επίρρεια ενός πάρα πολύ δυνατού ναρκωτικού που, ναι, σε αυτά τα πάρτι ας πούμε που συμβαίνουν και για πλάκα κάνουν ναρκωτικό στη γύρα ή ξέρω εγώ και μετά ξυπνάει ο καθένας και άλλος βρίσκεται έτσι, άλλος ντυμένος, άλλος γυμνός, άλλος αραβολιασμένος, άλλος δεν ξέρω πώς. Ναι, σε αυτό το πράγμα δεν το γελάτε, είναι μεγάλη καταστροφή στον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη καταστροφή. Το αναφέρει πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο επίσης ότι είναι ακριβώς ένα ενεργή, ένα happy LSD. Είναι οι ίδιες παρενέργειες, η ίδια αποτοξίνωση. Όσον αφορά για τον πόλεμο εκείνο που δέχτηκα τότε, μου κατέστρεψε τα πάντα. Σωματικά, ψυχολογικά, νοητικά, όλα. Σημαντικά προβλήματα υγείας. Ναι, δηλαδή ψυχοσωματικές, τις νιώθεις τους πόνους. Νιώθεις την... Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη επίδραση του... Και για να με κρατήσει. Γιατί αποφάσισα να διαλέξω τον δρόμο που είχα διαλέξει τότε, που ο Θεός, επειδή μας έχει χαρίσει και την ελεύθερη βούληση, φυσικά με άφησε ελεύθερη από την αγάπη του, αποφάσισα να πορευθώ σε αυτόν τον δρόμο και δεν με άφηνε. Πάλευε μανιωδώς, δεν κοιμόμουν για βράδια. Πολλά. Δεν μπορούσα να σε αναστραφώ με ανθρώπους. Δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, να διαβάσω ένα βιβλίο. Δηλαδή μετά από αυτό το διάβαζα, τελείωσα και μετά έχανα τη συγκέντρωσή μου. Δεν μπορούσα να εκκλησιαστώ. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Πήγαινα την Κυριακή έξω από την εκκλησία και καθόμουν έξω από τον ναό. Δεν μπορούσα να μπω μέσα στην εκκλησία. Και πέρασε καιρός μέχρι να μπω. Και άλλα πολλά. Αυτό είπαν οι ίδιες σας. Ναι. Ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά, ναι. Ο Άγιος Παΐσιος σε πρώτο χρόνο με το βιβλίο. Όλους τους Αγίους. Ναι. Τους αγαπώ και τους νιώθω και... Εντάξει, αλλά... Ναι. Η Παναγία βέβαια, η μητέρα μας. Δόξα τω Θεώ. Μας αγαπάει πολύ. Όπως είπατε, που δεν μπορούσατε να πάτε να κάσετε στην εκκλησία, πώς νιώθατε, δηλαδή, ξέρατε ότι θέλατε να πάτε. Πολύ. Νιώθες ότι πες, θέλω να πάω. Πολύ, πολύ. Κάποιος δεν την άφηνε να πάει. Κάποιος δεν με άφηνε να μπω. Πώς να μας πείτε, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν εξηγείται. Γιατί
επειδή εκείνη την ώρα δέχεσαι τον πόλεμο, απλά δεν μπορείς να μπεις. Και νιώθεις και πολύ αδύναμος για να ανοίξεις την πόρτα να μπεις μέσα. Όμως παρόλα αυτά δεν το έβαλα κάτω. Δηλαδή πήγαινα ξανά, εκεί ξανά, με προσευχή, σιγά σιγά. Και το πρώτο καιρό σίγουρα θα φεύγεις γρήγορα, έμπαινες και έβγαινες. Αυτό, δηλαδή στην αρχή δεν έμπαινα στην εκκλησία καθόλου. Μετά έμπαινα και έβγαινα, όντως. Ακριβώς έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Μετά έμπαινα λίγο, 10 λεπτά, δεν μπορούσα να καθίσω παραπάνω. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καθίσουν στην εκκλησία. Έφευγα. Μετά 20 λεπτά, έφευγα ξανά. Σιγά σιγά όμως, πολύ αργά βέβαια, αλλά σιγά σιγά, δόξα τω Θεώ, τώρα δεν θέλω να φύγω. Ψάχνω αγρυπνίες στο άλλο άκρο. Δόξα τω Θεώ. Πώς αντίκρουσες όμως με τη σκέψη που είχες διερωτήθηκες, γιατί ας πούμε. Είχα πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα. Είχα πρώτα απ' όλα πολύ μεγάλο θυμό με τον εαυτό μου. Τα έβαλα με τον εαυτό μου πάρα πολύ άσχημα. Τα έβαλα μετά και με τους γύρω μου. Με συγγενείς, οικογένεια, μου έφταιγαν όλα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, δηλαδή. Είχα σύγχυση. Είχα σύγχυση, ναι, νοητική και συναισθηματική. Αλλά δεν παρατήθηκα. Δηλαδή, με πολεμούσε, αλλά έλεγα, πολύ σημαντικό που το θυμάμαι αυτό, από εκείνη τη στιγμή που διάβασα το βιβλίο, δεν γύρισε ποτέ το μυαλό μου πίσω. Ποτέ, δηλαδή. Μετά βρήκες ένα πνευματικό, μετά που διάβασα το βιβλίο. Όχι. Ναι, μετά από μεγάλο διάστημα όμως. Έβρισκα διάφορους πνευματικούς. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, μετά το βιβλίο. Ναι, και αυτό είναι δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι να αναπαυθείς και πάλι ο διάβολος δεν αφήνει, ας πούμε, να μπαίνει. Είναι στον best guess, δηλαδή. Ναι, ναι. Ακόμα και αυτό, δηλαδή, είχα πρόβλημα. Και δόξα τω Θεώ, κάποια στιγμή βρήκα έναν εξαιρετικό πνευματικό, με βοήθησε πολύ. Και προσπαθώ μέχρι σήμερα και μέχρι τέλους της ζωής θα προσπαθώ. Γιατί νομίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα ζητάω συγχώρεση από το Θεό. Όταν, ας πούμε, προσπαθούσατε να μπείτε στην εκκλησία, δεν είναι μια ώρα τη δύναμη, ας πούμε. Όχι. Ψυχολογικό ήταν. Ψυχολογικό. Ναι, ναι. Έχω δει όμως και αόρατα άσχημα πράγματα. Όπως την Αγία Μαρία. Την Αγία Σία Μαρία την Αιγυπτία που δεν την άφηνε. Mm. Εκεί ναι, ήταν μια δύναμη θεϊκή που τη. Εμπόδιο, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε, δεν θα ήταν θεϊκή που την οπότησε, αλλά. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι πας να κάνεις δημιουργήσεις στα μετά κάτι, αλλά ψυχολογικό, έτσι δεν είναι. Στην εκκλησία ήταν ψυχολογικό, σε άλλες περιπτώσεις έβλεπα και κάποια πράγματα άσχημα. Ναι, γιατί στην ουσία σε αυτές τις καταστάσεις παραδίδεις σώμα και ψυχή. Δηλαδή παραδίδεσαι στις ενέργειες, ναι, παραδίδεις σώμα και ψυχή και σε εξουσιάζει. Όταν παραδίδεσαι είτε στο ένα είτε στο άλλο, υπάρχει, παραδίδεσαι σε κάποιον άλλο, όχι στο Θεό, σε κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο δεν θέλει μετά να παραιτηθεί. Δεν θέλει να αφήσει το θύραμά του και να πει, α, πάνε προς την εκκλησία, πάνε προς το Θεό. Μετά σε εξουσιάζει. Δεν ξέρω να πει εσείς, αλλά γενικώς μετά από τέτοιες καταστάσεις υπάρχει κανόνας επιτιμιών. Όχι να μας πείτε εσείς τι κάνεις σήμερα, απλά γενικώς μετά. Όπως είναι, ας πούμε, σε άλλα ηθικά παραπτώματα και τέτοια. Τώρα εξαρτάται, ναι, που έχει προχωρήσει ο άνθρωπος ακριβώς και πόσο έχει, δηλαδή αν έχει φτάσει κάποια στιγμή να κάνει ενσυνείδητες απορρίψεις του Θεού, ναι, και ενσυνείδητες επικλήσεις του διαβόλου. Ίσως χρειάζεται κάτι, αλλά ενσυνείδητες. Σε αυτή την περίπτωση, η μετάνοια, ας πούμε, του ανθρώπου αρκεί. Ναι. Τώρα βέβαια, συγγνώμη, ναι, ναι. Τώρα βέβαια, αν έχουν ανακατευθεί και άλλα πράγματα μέσα, γιατί σας λέω τα σεξουαλικά όρια που μπορεί να έχουν συμβεί, άλλες λατρείες έντονες του σατανά και άλλα πράγματα, εκεί μετά χρειάζεται άλλος τρόπος μετάνοιας.
κάποιες μετάνοιες, κάποια νηστεία, κάποιος άλλος κανόνας, ας πούμε, κάποιες προσευχές, κάποια τέτοια πράγματα, τα οποία να βοηθήσουν τον άνθρωπο σιγά σιγά να επανέλθει, ναι, ναι. Και αν βέβαια, επειδή τώρα ακούγεται πολύ έντονα η λατρεία του Σατανά, θα πρέπει να υπάρχει ίσως κάποια ομολογία πίστεως ξανά ότι επανέρχομαι, γιατί αν φτάσεις να ομολογήσεις κάτι άλλο, να προσκυνήσεις κάτι άλλο, να λατρεύεις κάτι άλλο, μετά θα πρέπει να πάρει το χρήσμα ο άνθρωπος, έτσι, γιατί είναι σαν να αρνείται την ένταξή του στην Ορθοδοξία. Υπήρχε κάτι τέτοιο και είχε και πολύ πόνο από πνευματικό. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά τελικά σε βάθος χρόνου μου έκανε καλό. Ο κανόνας. Ναι. Ναι. Ναι, σε βάθος και πάντα, χρόνου. Πάντα θα υπάρχει και μια ακοινωνισία, ας πούμε, ενός χρονικού διαστήματος και πολλά άλλα πράγματα, γιατί αυτό γίνεται για λόγους θεραπευτικούς. Δηλαδή, ο άνθρωπος να φτάσει να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει κάνει, να φτάσει στην μετάνοια, να αποκηρύξει αυτά που ενδεχομένως λάτρεψε, πίστεψε, προσκύνησε κλπ. Και να δείξει τη σταθερότητά του. Γιατί μπορεί να του πει ναι, εντάξει, συγχωρώ, και την άλλη μέρα ξανά να κάνει, ναι, να πάει στα ίδια. Οπότε τον αφήνει ένα διάστημα σε ακοινωνισία για να δει. Έλα να σε δω, θα του πει μετά από μια εβδομάδα, μετά από δύο εβδομάδες, να δω πώς πας, τι κάνεις, και μετά θα του επιτρέψει τη θεία κοινωνία, ώστε να μην. Γιατί μπορεί να πάθει και ζημιά ο άνθρωπος έτσι. Δηλαδή να πάρει τον Χριστό, ενώ έχει και το διάβολο μέσα του. Όχι ότι είναι ανίσχυρος ο Χριστός, αλλά είναι σαν ένα βρώμικο τόπο, ας πούμε. Να πάρεις τον Κύριο. Είναι σαν περιφρόνηση, καταλάβατε. Όταν δεν έχει φτάσει στην επαρκή μετάνοια, στην ειλικρινή κλπ. Εδώ να σας αναφέρω ότι αν έχετε ακούσει για το γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ, όσοι έχετε ακούσει, τέλος πάντων, ένας μεγάλος γέροντας του 20ου αιώνα, 21ου αιώνα, ο οποίος έκανε 8 χρόνια στο διαλογισμό. 8 χρόνια ο ίδιος προσωπικά, ναι. Πολύ φιλοσοφική ύπαρξη, με πολύ μεγάλη αναζήτηση, και μετά αυτά ποντάρουν και στην υπερηφάνεια του ανθρώπου. Πολύ. Ήθελε να φτάσει στο απόλυτο το είναι, να ξεπεράσει, νόμιζε ότι θα ξεπερνούσε τη θεωρία του Ευαγγελίου, ας το πούμε έτσι, και μπήκε μέσα στον διαλογισμό με πολύ, ενώ από παιδί ήταν στην προσευχή, έκανε προσπάθεια να βγει από την προσευχή και να μπει μέσα στον διαλογισμό και να βλέπει πράγματα, δηλαδή, τα οποία ήταν πολύ έτσι δύσκολα και φοβερά. Όταν λοιπόν έζησε και αυτό στο απόλυτο κενό και την παρουσία, τη δαιμονική παρουσία, και συνήλθε και επανήλθε εκεί που έπρεπε να είναι, από εκεί και ύστερα, ενώ αυτό έγινε σε νεαρή ηλικία, υποθέστε ότι έγινε γύρω στα 26-27 του χρόνια, μέχρι τα 95 του που πέθανε, έκλαιγε για αυτό το πράγμα. Για αυτά τα 8 χρόνια. Δηλαδή ζητούσε συγγνώμη από τον Θεό που τόλμησε να τον αντικαταστήσει με αυτό το απόλυτο, αόρατο τίποτα στο οποίο, ας πούμε, τον οθούσε ο διαλογισμός. Λέει ότι έκλαιγα με παράφορη προσευχή. Δηλαδή έκλαιγα τόσο πολύ, έπεφτα κάτω στο πάτωμα και έκλαιγα, τα δάκρυα μου πότιζαν το πάτωμα για να με συγχωρέσει ο Θεός, πώς μπόρεσα να αρνηθώ τον Θεό και να θεωρήσω ότι με αυτές τις ανοησίες που έκανα, με αυτή την πλάνη στην οποία βρισκόμουν, ότι εγώ θα ξεπερνούσα τον Ευαγγελικό Λόγο. Γιατί αυτό όλο χτυπάει στην υπερηφάνεια του ανθρώπου, ότι κάπου θα φτάσει με αυτό το πεπερασμένο νου τον οποίον έχει. Γι' αυτό εκείνο που διορθώνει όλα αυτά τα λάθη, είτε τα νοητικά μας, είτε τα συναισθηματικά μας, είτε τα σαρκικά μας, είτε τα οποιαδήποτε λάθη μας, είναι η μετάνοια. Η μετάνοια κατ' ενώπιον του Κυρίου, τα δάκρυα της μετανοίας, το πετραχύλι του πνευματικού, για να αρχίσει ο άνθρωπος μια καινούργια ζωή και να αρχίσει να θεραπεύεται. Γιατί μετά η προσευχή μέσα στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, αρχίζουν σιγά σιγά και τι κάνουνε, θεραπεύουν το νου, την καρδιά και το σώμα του ανθρώπου. Σιγά σιγά όμως θεραπεύεται ο άνθρωπος. Στην αρχή είναι σαν αυτό που λένε ότι για να αρρωστείς, αρρωσταίνεις αμέσως. Κολλάς ένα κάτι. Μετά, για να γίνεις καλά, σου παίρνει
Άιντε, πώς λένε οι άνθρωποι, οι λαϊκοί, ας πούμε, οι παππούδες, λένε ότι η αμαρτία, η αρρώστια μπαίνει με το τσουβάλι και βγαίνει με το βελόνι. Μπούμ, το τσουβάλι γεμίζει και μετά άντε, βελονιά, βελονιά, να βγει αυτό το κακό από μέσα σου, σταγόνα, σταγόνα. Έτσι είναι. Το οποιοδήποτε κακό που μας κυριεύει, εύκολα γίνεται. Αλλά μετά για να θεραπευτούμε από αυτό, μας παίρνει πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε μία έτσι προσοχή στον εαυτό μας, και εσείς που είστε νέες και βάζετε τώρα θεμέλια στη ζωή σας, να προσέχετε πάρα πολύ στις παρέες και να μην είστε εύκολοι στο «έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα». Το «αυτό δεν είναι τίποτα» μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη καταστροφή. Να μην είστε εύκολες. Αν θέλετε και στην υπάρχει ένα blog, ένα site που έχω γράψει κάποια πράγματα για το βίωμα και αναδιαστήματα γράφω. Από την ομάδα του Άγιου Ιούδα του Θαδαίου, είναι μια αεροπορτολική ομάδα. Υπάρχει το site Ελληνική Ναύς, λέγεται, αν θέλετε να το σημειώσετε. Οπότε, Ελληνική Ναύς. Εκεί μπορείτε και να μου στέλνετε ύψιλον, οτιδήποτε. Ύψιλον το Ναύς. Ναι, ύψιλον. Ναύς. Είναι ένα... Ελληνική Ναύς, ελληνικό καράβι δηλαδή. Ελληνικό καράβι, είναι ένα καράβι. Στα αρχαία Ναύς. Ναύς. Είναι πολύ ανώμαλο, πώς κάνει. Ναύς της Νιός. Εκεί αν πατήσετε και στη γιόγκα, θα δείτε κάποια άρθρα που έχουν ανέβει ήδη και στο μέλλον θα ανεβάσουμε κι άλλα. Google, στο Google θα πατήσετε στα ελληνικά ελληνική ναύς, νι αλφα ύψιλον τελικό σίγμα. Κεφαλαία. και μικρά, όπως και να το γράψετε, ή κεφαλαία και μικρά θα σας το βγάλει, θα πατήσετε, θα δείτε και άλλα διάφορα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για να δείτε. Όσον αφορά στο κομμάτι της γιόγκα που αναφερόμαστε σήμερα, θα δείτε, έχει συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεται σε αυτά. Η γιόγκα λοιπόν, για να συνοψίσουμε και όλα τα... τι να σου κάνουμε, τέτοια ώρα που ήρθες, θα μάθεις από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, η γιόγκα και όλα τα παρακλάδια και όλες αυτές οι παραθρησκείες και όλα αυτά τα πράγματα που προβάλλονται σήμερα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση δεν είναι τίποτε άλλο, κορίτσια, παρά σύγχρονα είδωλα. Είναι σύγχρονα είδωλα. Όλα αυτά τείνουν να αντικαταστήσουν το Θεό μέσα μας. Και αυτή την υπακοή που δεν θέλουμε να την κάνουμε στο Θεό και στις εντολές του Θεού, πάμε και την κάνουμε στους γκουρούς, στους δασκάλους της γιόγκα. Όχι κάτσε έτσι, όχι στρίψε έτσι, όχι μη σκέφτεσαι εκείνο, όχι να σκέφτεσαι το άλλο, έτσι δεν είναι? Όχι λέγε ασυνάρθρητες συλλαβές. Τι είναι αυτό? Ομομομ, μαμ μαμ μαμ, δεν ξέρω τι άλλο λένε τέλος πάντων. Αντί να πεις την προσευχή σου, αντί να πεις ένα Κύριε ελέησον να βγει μέσα από την καρδιά σου και να μας ελέησει ο Θεός, ένα σωρό βλακίες. Δηλαδή, όταν δεν πειθόμαστε, κοιτάξτε, όταν δεν πειθόμαστε στις ευαγγελικές εντολές, κοιτάξτε πού κατατάει ο άνθρωπος να φτάσει. Για να καταστρέψει το νου, την καρδιά, το σώμα του, την ύπαρξή του ολόκληρη. Να κάνω ερώτηση. Μπορεί αυτό να επηρεάσει, γιατί στην ουσία τα βιβλία, το Ευαγγέλιο, όλα αυτά είναι επειδή ήταν πιο πριν. Δεν τα είδαμε, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι δεν τα είδαν. Και με τη σκέψη είναι ότι, μα γιατί να πιστέψω κάτι που βλέπω, ας πούμε. Ενώ βλέποντας τον γουρού και ο κύριο που σου λέει, ταυτόχρονα λέει, α, εν τούτο, ας πούμε. Ναι, είδες όμως τι είπε η Ελένη, πηγαίνοντας στην Ινδία και ακούγοντας διάφορους, είδε τη ζωή τους, που η ζωή τους με τα λόγια δεν ήταν ίδια. Ψεύτικη. Εμείς όμως έχουμε πίσω μας όμως μία εκκλησία. Η εκκλησία είναι η σωτηρία. 2.000 χρόνια που έχουμε ζωντανούς Αγίους. Αυτή τη στιγμή ζουν άνθρωποι που γνώρισαν τον Άγιο Παΐσιο. Ναι. Ζουν άνθρωποι που γνώρισαν τον Άγιο Πορφύριο. Ζουν άνθρωποι που γνώρισαν τον πατέρα Ιάκωβο το Τσαλίκι. Δηλαδή, ζουν άνθρωποι που μπορούν να καταθέσουν τη μαρτυρία τους για κάποιους ανθρώπους που πραγματικά ήταν άνθρωποι του Θεού. Έτσι. Μου έλεγε κάποιος ιερέας, ο οποίος δεν πίστευε στον γέροντα Πορφύριο. Ζούσε τότε ο γέροντας Πορφύριος και δεν πίστευε αυτός. Ο αδερφός του πήγαινε και εξομολογιόταν σε αυτόν, αυτός είχε άλλο πνευματικό. Λοιπόν, και του λέει ο αδερφός του, ξέρεις, έχει και αυτό το χάρισμα ο γέροντας Πορφύριος. Βλέπει, είναι διορατικός, μπορεί να σου πει, ας πούμε, έχει σκάψει εκεί στην αυλή σου, έχει ένα πηγάδι, να σου πει, ξέρω εγώ, τα αμαρτήματά σου, να σου πει ότι
Να σου πω, πάνε στον γιατρό και κοίταξε το στομάχι σου, γιατί έχεις θέμα. Και έλεγε αυτός, έλα μωρέ τώρα, του λέει, πόσο ευκολόπιστος είσαι πια και εσύ και πας και πιστεύεις τώρα από εδώ και από εκεί. Βρε αδερφέ μου, του λέει, είναι αλήθεια. Άσε, εγώ δεν μπλέκομαι, του λέει, άσε, δεν ανακατεύομαι. Και λοιπόν, ένα πρωινό, χτυπάει το τηλέφωνο του 7 η ώρα, το σηκώνει ο άνθρωπος, λέει 7 η ώρα τώρα ποιος να είναι, και λέει, παιδί μου, του λέει, τον είπε με το όνομά του, εδώ ο πατήρ Πορφύριος είμαι. Όχι, λέει, τι έχω πάθει τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Του λέει, άκου να σου πω, παιδάκι μου, του λέει, έχεις αμφιβολίες για μένα, το ξέρω, του λέει, το ξέρω, το καταλαβαίνω, το βλέπω, του λέει, αλλά μη φοβάσαι, του λέει, αυτό το χάρισμα, αυτά τα χαρίσματα είναι του Θεού. Αυτά μου τα έχει δώσει ο Θεός. Μη φοβάσαι, λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πλάνη, να είσαι ήσυχος και ελεύθερος, του λέει, και θες να τα πούμε από κοντά, αλλά δεν υπάρχει πλάνη, ούτε τίποτε δαιμονικό. Σκεφτείτε. Και έτσι σηκώθηκε και πήγε και τον γνώρισε, ας πούμε, και έφυγε. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η Εκκλησία μας ασφαλίζει. Μας ασφαλίζει, εάν θέλουμε, και επειδή και στο βάθος της ψυχής της Ελένης υπήρχε μια υγιής αναζήτηση, δεν την άφησε ο Θεός. Της έριξε το βιβλίο στα χέρια της. Της έριξε μετά, ας πούμε, να ψάξει, βρήκε και ένα πνευματικό. Ξεκίνησε, έκανε το ξεκίνημά της η Εκκλησία μας. Έχει ένα πλήθος Αγίων που μας καλύπτει. Ένα πλήθος Αγίων. Και για όλους όμως που δεν έχουν αυτόν τον μικρό, το μέσα τους αυτούς. Θα περάσουν δύσκολα. Θα περάσουν δύσκολα. Θα τους δώσει όμως ο Θεός ευκαιρίες πάλι. Δεν θα πάνε και όλοι πια. Δεν θα πάνε και όλοι πια στη γιόγκα ή όλοι πια στα ναρκωτικά. Απλώνει σε όλους ο Θεός το χέρι του. Ο Θεός δεν αφήνει. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι κανένας κακός που λέει, ας πάει αυτός εκεί πέρα να χωθεί, να τον τελειώσω, να του δώσω κι εγώ μία, να τον πετάξω στην κόλαση να γλιτώσω από αυτό. Ίσα-ίσα ο Θεός λέει, παιδί μου, εδώ είμαι, να σου απλώνω χέρια, εδώ, πού θέλεις, να σε τραβήξω, να σε βγάλω, να σε σώσω, να σε ελευθερώσω, κατάλαβες. Και θα βρεθεί, δεν θα σου πέσει ένα φυλάδιο στα χέρια, θα ακούσεις κάτι από κάποιον, θα. Αλλά εάν δεν θέλεις. Εάν δεν θέλεις, τίποτα δεν γίνεται. Ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί με τη βία να παραβιάσει τη θέλησή μας. Εάν θέλεις, ναι. Δεν θέλεις, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Κάτι που το κάνει ο κακός. Τίποτα. Ναι. Ενώ ο διάβολος παραβιάζει τη θέλησή ναι, μας. Ναι. Την παραβιάζει εκεί. Με το ζόρι. Σαν το, να σου στρίβει το μυαλό με το κατσαβίδι. Κάντο. Όσο να το κάνεις, πια λες, άντε. Ενώ ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι ευγενέστατος. Χτυπάει την πόρτα άμα θέλεις. Όποιος θέλει. Αυτό είναι το πολύ, το διάγγελμα του Θεού. Όποιος θέλει. Βλέπετε, γι' αυτό και στους 12 ο ένας ήταν προδότης. Ο άλλος τον αρνήθηκε. Δεν μπορούσε να τους κάνει να μην το κάνουν όλο αυτό. Το κάνουν όμως, ήταν ελεύθεροι. Ήταν ελεύθεροι. Και αυτό επαναλαμβάνεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας και μέσα στη δική μας την προσωπική ζωή. Πόσες φορές μας λέει ο Θεός απλά με το λόγο της συνειδήσεώς μας, μην το κάνεις αυτό, παιδί μου, τώρα. Ξέρεις ότι αυτό, ας πούμε, δεν είναι καλό, μην το κάνεις. Πόσες φορές. Αλλά εμείς λέμε, όχι, εγώ θέλω να το κάνω. Κάνω το και. Σου λέω, μην βάζεις τα χέρια σου στην πρίζα. Και μου λες, όχι, θέλω να δω. Βρε, θα σε τυνάξει το ρεύμα, όχι, θέλω να δω. Τυνάξω, τι να σε κάνω, γίνεται και κάτι άλλο, δεν γίνεται. Έτσι είναι, πώς κάνουν οι μανάδες τα παιδιά πολλές φορές, να πιάσουν το φω, το κερί, ας πούμε, τη φωτιά. Βλέπουν τη λάμψη και ό,τι λαμπειρίζει, τα παιδιά θέλουν να το πιάσουν. Α, να το πιάσω. Α, πιάστο. Βάλω στο χέρι. Α, κάηκα. Τι κάηκε. Την ίδια νοημότητα δείχνουμε κι εμείς όμως. Δεν θέλω, όχι. Σου λέει, μα σου πει, μην μπλέκει με εκείνο, βρε. Δεν είναι για σένα αυτό. Μάκι, σου λέει η φίλη σου, σου λέει ο άλλο. Όχι, εμένα αυτό μου αρέσει. Πάνε. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω πώς θα μας το πεις μετά. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι είναι. Έλα. Ένα σχόλιο θα μου πει. Κάνει εντύπωση πάντως πόσο ο διάβολος μπορεί να. Με την παραμικρή εξουσία που του δίνεις, μπορεί να αυτό να αποκτήσει πάνω σε εξουσία. Ναι. Και ενώ πολλές φορές δεν μας φαίνονται τίποτα μερικά πράγματα. Α πούμε, λέμε, σου λέει κάποιος άλλος να σου πω τον καφέ. Δεν είναι τίποτα λες αυτό, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Για πλάκα θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε ή τα χαρτιά. Α, δεν έχει. Αυτός μετά πατάει. Πόση εξουσία παίρνει πάνω σου. Και όταν άκουσα ότι μια κοπέλα στο χρηματικό της είχε βάλει κανόνα επειδή δέχτηκε να τη πει. Ναι, ναι.
είναι ουσιαστικά του δίνει πολύ εξουσία, ενώ δεν το καταλαβαίνει. Πάρα πολύ. Ή να πας για πλάκα σε ένα medium, ας πούμε. Ναι. Ή να κάνεις, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ εξουσία, φοβερή εξουσία. Όταν ήμουν παιδί, είχα διαβάσει την εξής ιστορία. Λέει κάποτε ο διάβολος, λέει σε ένα χριστιανό, να σου πω, του λέει, να βάλω ένα καρφάκι στην καρδιά σου. Δηλαδή, τι χώρο πιάνει τώρα ένα καρφάκι, ένα μισό πόντο, δηλαδή μισό χιλιοστό. Όχι, δεν θέλω, λέει, η καρδιά μου ανήκει στον Χριστό και δεν θέλω να βάλεις σε τίποτα. Και δεν... Μα του λέει τώρα για μισό χιλιοστό κάνεις έτσι, χριστιανέ μου, ένα μισό χιλιοστό καρφάκι θα βάλω. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων, λέγε, τον έπεισε. Αν δεν λέει, βάλτε τώρα, μου είναι για τόσο καρφάκι, δεν είναι τίποτα. Το έβαλε, μετά το έχει ξεχάσει ο Χριστιανός ότι είχε εκείνο το καρφάκι εκεί μέσα. Κάποια στιγμή, να το σπάει ο διάβολος. Με ένα κομμάτι κρέας. Του λέει, τι έγινε? Τίποτα, λέει, στο καρφάκι θα κρεμάσω κάτι, δεν είναι τίποτα. Στο δικό μου το καρφάκι, του λέει. Ένα καρφάκι εγώ, στο καρφάκι μου θα κρεμάσω κάτι. Και κρέμασε αυτό το κομμάτι το κρέας. Και λέει, η ιστορία έλεγε, και σάπισε η καρδιά του Χριστιανού από το σάπιο κρέας που κρέμασε στο καρφάκι ο διάβολος. Ναι. Θα θυμάμαι ότι είχα ακούσει αυτό παιδί και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Σου λέει, δεν είναι τίποτα τώρα αυτό. Και όμως ο άνθρωπος από ένα τίποτα, μισή ίντσα, μπορεί να σαπίσει ολόκληρος. Αυτό είναι το δικαίωμα, το δικαίωμα. Μισή ίντσα δικαίωμα έδωσε, αλλά πάτησε εκεί σε αυτό το στη μισή ίντσα και έκανε αυτό που έκανε μέχρι τέλους. Αυτά είναι. Είναι και λίγο σαν να αμφισβητείς και το θέλημα του Θεού, δηλαδή... Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να ξέρουμε τι μας ξημερώνει και τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Τώρα, επειδή έχω πάει κι εγώ και έχω μετανοήσει, έχω μια διεμπειρία και τα αναφέρει πάρα πολύ ωραία αυτά και το βιβλίο επίσης. Τα λέει αναλυτικά και για medium και πώς πέφτουν μέσα και μερικές φορές λέμε «Α, τα βρήκε» και «Πώς τα βρήκε». Μιλάει με τον διάβολο ξεκάθαρα. Γι' αυτό... Και ο διάβολος ξέρει αυτά που έχουν γίνει. Αυτά που έχουν γίνει τα ξέρει. Δεν ξέρει όμως τι θα γίνει. Δεν ξέρει τίποτα. Αλλά ξέρει αυτό που θα έχει γίνει, επειδή είναι πνεύμα, έγινε κάτι στην Αμερική. Αυτός το ξέρει, πριν το μάθεις εσύ. Και έρχεται, ας πούμε, και βλέπεις ένα όνειρο τρομακτικό και λες, κάποιος έχει πάθει κάτι. Εκείνος ήταν άρρωστος, ας πούμε, σίγουρα θα έχει πεθάνει στην Αμερική, στην Αυστραλία. Και την άλλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και σου λέει, πέθανε. Είδες. Το είδα εγώ στον ύπνο μου αυτό. Γιατί το είδες, αφού άλλο το ήξερε. Έχουν μια διαφορά ώρας, σε παίρνουν την άλλη μέρα, ας πούμε. Λες, α, είδες, να, η διέστηση που είχα. Ναι. Αυτό που λένε για τη διαίσθηση, ξέρετε, είναι κακό πράγμα. Δεν είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι καλό φαινόμενο. Δεν έχω πού να ποντάρεις αυτές τις διαίσθησεις. Άλλο να πεις ένα δυσάρεστο αίσθημα έχω, γιατί έχω κάποιες υπόνοιες για κάτι και ξέρω εγώ. Και άλλο αυτό ότι σίγουρα έγινε κάτι κακό. Είδα αυτό στον ύπνο μου, σίγουρα έχει γίνει κάτι κακό. Αυτά τι είναι? Αυτά δεν είναι, είναι μεταπτωτικά όλα. Επειδή δεν έχουμε νου και καθαρμένο, επειδή δεν έχουμε καρδιά και καθαρμένη, γι' αυτό μετά βρίσκει ο διάβολος τους χώρους του. Προσπάθησε και εμένα να μου δώσει κάτι τέτοιο, αλλά το φοβήθηκα. Θυμάμαι ότι λίγο πριν διαβάσω το βιβλίο, έβλεπα κάποιον και μπορούσα να καταλάβω τι σκέφτεται. Και αυτό με φόβησε. Γιατί λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι προσπαθούσε ίσα-ίσα. Έβαζε και άλλη περηφάνεια, και άλλο εγωισμό, και άλλο... Για να θεοποιήσεις τον εαυτό σου. Ναι, δηλαδή ναι, να πας στην αυτοθέωση. Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό πράγμα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να πάει στην αυτοθέωση χωρίς το Θεό. Ο Θεός μας είπε, θεοί έσεστε. Θα σας κάνω θεούς, όμοιους με μένα. Αλλά εγώ θα σας κάνω. Μέσα δηλαδή από το δικό μου νόμο θα φτάσετε εκεί. Όχι να αυτοθεώνετε εσείς τον εαυτό σας. Υπάρχει μία διαφορά. Και αυτό που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ότι από τα πιο δυνατά μας όπλα είναι η ταπείνωση. Αυτό δεν το αντέχει. Γι' αυτό είναι και τόσο δυνατή και η προσευχή, που η νοηρά προσευχή που κάνουμε. Είναι το νούμερο ένα, η ταπείνωση. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που προσπαθεί να μας καλλιεργήσει ο κακός. Γιατί στο Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ομολογούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Λέισον με τον αμαρτωλό. Ο Χριστός έλεος ζητάει μόνο αυτός που είναι άρρωστος, που είναι αμαρτωλός, που είναι καταδικασμένος, που είναι ταλέπορος. Δηλαδή ταπεινωνόμαστε και λέμε ότι έχω ανάγκη από έλεος. Από το έλεος και τη χάρη και τη δύναμη και το φως και τη χαρά του Θεού. Ενώ σε όλες αυτές τις πρακτικές είναι ότι εγώ είμαι υπεράνω όλων των άλλων.
Υπεράνω. Τους άλλους τους βλέπω δηλαδή σαν τίποτα, σαν σκουπίδι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είμαστε στον αντίποδα δηλαδή των πραγμάτων. Έλα. Να ρωτήσω, ας πούμε, π.χ. εγώ ήταν μια κοπέλα που ήξερε τον Αίγιος και από μέρα σε μέρα περιμένω να γεννήσει. Και ήταν η μερική πρώτα, ξέρω εγώ, αν το πάρουμε τηλέφωνο, μάλλον θα γέννησε. Και εκεί τη μέρα γέννησε, αυτό είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, άμα ξέρεις τον χρόνο περίπου και σου είχε πει και κλπ, τι... Έχεις την έννοια του ανθρώπου και εντάξει. Αλλά αυτό, την έννοια, την αγωνία, ότι ξέρω εγώ, κι άλλο να δεις τον ύπνο σου, είδα ένα μαύρο σκύλο που δεν ξέρω τι έκανε και δεν ξέρω κάτι και α, ναι, σίγουρα και ούρλιαζε και σίγουρα θα πέθανε αυτός και δεν ξέρω τι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Τα όνειρά, όπως λέει επίσης και ο Άγιος Παΐσιος, έχετε καταλάβει, είναι αγαπημένες μου, δεν ξεχνάτε αυτόν, λέει να μην δίνουμε καθόλου σημασία στα όνειρα. Γιατί έρχονται ξεκάθαρα για να μας πλανέψουν, να μας ταράξουν. Ένα αυτό, και όσον αφορά σε αυτές τις γυναίκες που είναι medium και διάφορα τέτοια, αυτό που ξέρω, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι ότι αυτό που έχω ακούσει είναι ότι δεν τους επιτρέπεται να κοινωνήσουν μέχρι να πεθάνουν. Δηλαδή από τη στιγμή που κάνουν κάτι τέτοιο, είναι πολύ αυστηρός αυτός ο κανόνας. Θέλει πολύ μετάνοια και θέλει πολύ απομάκρυση, ας πούμε, από όλο το θέμα. Και επειδή έχουν οδηγήσει και άλλες ψυχές σε εξάρτηση, γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους που πήγαν να κάνουν μια απλή ερώτηση σε ένα medium και να μάθουν κάτι, ξέρω ότι δαιμονίστηκαν και χρόνια υποφέρουν τώρα. Χρόνια. Είναι σε μετάνοια, είναι σε αυτό, αλλά υποφέρουν γιατί έχουν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και τους δαιμονίζει όποτε θέλει. Όποτε θέλει. Δαιμονίζονται και χτυπιούνται και ολόκληρη οικογένεια. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό. Γι' αυτό και πώς θα δοθεί η Θεία Κοινωνία όταν και άλλα πλάσματα τα έχεις οδηγήσει, ας πούμε, σε αυτή την καταστροφή. Μπορεί να σου πει ότι σε όλη τη ζωή δεν θα κοινωνήσεις, θα είσαι σε μετάνοια και μόνο αν κινδυνεύσεις να κοινωνήσεις, να πεθάνεις, τότε θα κοινωνήσεις. Μία φορά στη ζωή σου. Γιατί οδηγείς τους άλλους σε δαιμονική εξάρτηση. Δηλαδή παίρνεις τους δούλους του Θεού και τους κάνεις δούλους του διαβόλου. Πώς δηλαδή. Είναι προτιμότερο να πέσεις σε πορνεία, σε μοιχεία, θα τελειώσει ο κανόνας. 3-4 χρόνια, αν ξέρω εγώ, και αν δείξεις σωστή αυτή και πολύ μετάνοια, ο πνευματικός τον λιγοστεύει του κανόνα στις πορνείας και τις μοιχείας. Αλλά όχι αυτό το πράγμα, ε. Εντάξει, τα είπαμε όλα, τα ρωτήσαμε. Λοιπόν, να καλέσουμε την αγαπητή μας Ελένη εδώ πέρα και μια άλλη φορά. Με χαρά. Και ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Ωραία, και μπορείτε... μήνυμα και τηλέφωνο και email. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μέσο της ελληνικής νιός. Και της ελληνικής ναύσης. Της ελληνικής νιός, έτσι είναι, στη γενική ναύση της νιός. Και να σας απαντήσει. Είμαστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, θα κάνετε και μία προσευχή τώρα για την Ελένη και τον Παντελή. Να τους ευλογήσει ο Θεός. Και να την ευλογεί και αυτήν έτσι, να προχωρεί με σταθερότητα στο δρόμο της. Και να την δώσει ο Θεός έτσι την ευκαιρία και άλλες ψυχές που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να συντελέσει και αυτή με τις μικρές της δυνάμεις και άλλες ψυχές να απαλλαχθούν. Και πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά που είπαμε καταλάβατε ότι το στήριγμα είναι πραγματικά ο Θεός και όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα που λένε άλλα δείχνουν εξωτερικά και άλλα είναι εσωτερικά. Εσωτερικά είναι καταστροφικά. Μόνο ο Θεός είναι σταθερότητα, ελπίδα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, ηρεμία και ό,τι τέλος πάντων επιθυμεί έτσι μεγάλο και ο άνθρωπος και παλεύει γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Ωραία, πάμε και στην αγρυπνία μας.